Η κυβέρνηση σέβεται και εξασφαλίζει βέβαια το δικαίωμα στη μόρφωση, όπως εξάλλου ορίζει ο σωφρονιστικός κώδικας και το άρθρο 16 του Συντάγματος, για όλους τους πολίτες και βέβαια για τους κρατούμενους φοιτητές και σπουδαστές, που όμως πραγματικά θέλουν να μορφωθούν. Έτσι, στην τροπολογία που καταθέσαμε, προσθέτουμε εδάφια που έχουν ως εξής. Είναι συγκερασμός των απόψεων που υπόθεσαν αυτές. Είναι συγκερασμός των απόψεων που από όλες τις πτέρυγες υπόθηκαν χθες. Θα σας διανεμηθεί. Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές μπορεί να χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική. Δεν ακούγεται γιατί κάνετε φασαρία. Ηρεμήστε να ακούσετε. Τα μεγάφωνα είναι στο μάξιμουμ. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, στους οι προσθήκες στην τροπολογία. Από την αρχή. Γιατί δεν ακούστηκαν ορισμένα. Είπα ότι η κυβέρνηση σέβεται και εξασφαλίζει. Η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, είναι ένας, μετά από το διάλογο που έγινε χθες, είναι ένας συγκερασμός απόψεων που αφορά όλους τους κρατούμενους φοιτητές και όχι τη συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι είναι μια λύση η οποία είναι και μέσα σύμφωνη με το δικονομικό μας σύστημα που υπάρχει και δίνει λύση σε πολλά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον. Λένε λοιπόν τα εδάφια. Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές, τους απάνω, παραπάνω που είναι κρατούμενοι εννοείται, μπορεί να χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση χωρίς τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον έχουν με επιτυχία παρακολουθήσει το 1 τρίτο των μαθημάτων και εργαστηρίων κατά τους όρους που ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγουμένου εδαφίου επί ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση δεν απορρίπτεται από το Συμβούλιο, το άρθρο 70 παράγραφος 1, παρά μόνο με ειδική αιτιολογία. Το λέω αυτό διότι και αντίστροφα αν ήταν, αφήστε να το εξηγήσω, και αντίστροφα να ήταν όπως υπόθηκε, δηλαδή να μπαίνει τώρα μέσα με επιτήρηση, με παρακολούθηση των μαθημάτων και να βγαίνει στη συνέχεια μετά από το εξάμεινο, είναι η ίδια οποιουσδήποτε, είναι η ίδια περίπτωση. Και συνεπώς υπάρχει ένας συγκερασμός των περιπτώσεων αυτών. Έτσι και με τη ρύθμιση αυτή και το δικαίωμα στη σπουδή εξασφαλίζεται και η αντικλιματική πολιτική της πολιτείας δεν εξανεμίζεται. Θα σας διανεμηθεί. Ευχαριστώ πολύ.